Και επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει ο κανόνας πλέον και δεν είναι η εξαίρεση, Μίνα Καραμίτρου, καλησπέρα. Χθες πρέπει να πω, μου έκανε εντύπωση, ενώ είχαμε την κακοκαιρία στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές ήταν πάνω από τους 32 βαθμούς και στο Λασίθι έφτασε 35 βαθμούς. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 5 Νοεμβρίου και έτσι θα πάμε, λένε με το ρολόγι, για πολλές μέρες ακόμα. Με 27-28 βαθμούς είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ αναγκαίες οι αλλαγές στο τρόπο που λειτουργεί η πολιτική προστασία και έχεις νεότερες πληροφορίες γι' αυτό. Και μάλιστα, Νίκο, η πρόληψη θα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στο πώς θα ανασυγκροτηθεί η πολιτική προστασία. Με τον Βασίλη Κικίλια, μάλιστα, και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να θέλει να λύσει μία και καλή το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία νομίζω έχουμε δει πάρα πολλές φορές πώς λειτουργούν ως βραδιφλεγείς βόμβες όταν έχουμε πυρκαγιές. Έτσι, λοιπόν, στο νομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία του να μπει στην διαβούλευση, υπάρχει ο σχεδιασμός ώστε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα και σε αυτή λοιπόν την πλατφόρμα, Νίκο, να πρέπει να μπαίνουν όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων και να δηλώσουν εάν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, κάτι το οποίο από εδώ και πέρα, Νίκο, θα είναι υποχρεωτικό. Προσέξτε όμως, γιατί μετά από αυτή τη διαδικασία που σας αναφέρω με την πλατφόρμα, θα έρχονται οι έλεγχοι και θα έρχονται τα πρόστιμα και για αυτούς που τελικά δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά και για αυτούς που μπήκαν ψευδώς στην πλατφόρμα, δήλωσαν ότι το έχουν κάνει και τελικά κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ένα ψέμα. Ένα θέμα με τα οικόπεδα, το άλλο και η μεγάλη εικόνα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές είναι τι γίνεται από τους δήμους, τις περιφέρειες, οι αρμοδιότητες που συγκρούονται μεταξύ των διαφόρων φορέων. Τα έχει πει και ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές αυτά και αυτά ρυθμίζονται από τις αλλαγές στην πολιτική προστασία. Να δούμε στην πράξη. Γιατί μαζί λέγαμε όταν βιώναμε πρώτα τις φωτιές, μετά τις πλημμύρες, ότι αυτά αν δεν λυθούν από τώρα και περιμένουμε το άλλο καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ αργά. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Καραμίτρου.